Αγαπητοί Χριστό, αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Λέει λοιπόν ο Απόστολος, «Η Χριστός που και γίνεται, ματέα επίστης ημών». Και λένε μάλιστα και κάποιοι, αν δεν υπήρχε Ανάσταση, τότε όλοι εμείς οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι θα ήμασταν οι πιο ανόητοι επί της γης. Αλλά ένα που πάλι απόκειται της ανθρώπης, άπαξ αποθαλεί. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη μια φορά πρόκειται να φύγουν. Και μετά από αυτό κρίσης, θα αρχίσει εδώ να θυμηθούμε την απολογία του Σωκράτη, ο οποίος ως πρόχριστου χριστιανούς τι έλεγε στους μαθητές. Μη με κλαίτε. Θα φύγω σε λίγο, δεν θα είμαι εδώ. Το σώμα μου θα είναι μόνο εδώ. Θα πάει σε τρεις μέρες, μάλιστα προέλεψε και τα τριήμερα. Και θα πάει σε καλύτερο τόπο. Πάντες λοιπόν αναστήσονται, αλλά ού πάντες αναληφθήσονται. Και εδώ θέλω να προβληματιστούμε λίγο. Θα ξέρετε λοιπόν ότι πρωτότοπος εκ των νεκρών γίνεται ο Κύριος και είναι αναπόφευκτη η Ανάσταση όλων των σωμάτων των κεκοιμημένων από αρχής έως εσχάτων. Αλλά η συνέχεια είναι η οποία θα πρέπει να μας ανησυχεί για να μεθοδούμε από αυτή τη μεγάλη γιορτή η οποία έχει πλημμυρίσει την καρδιά μας και θα συνεχίσει για 50 μέρες να μας χαροποιεί, ενώ 40 μόνο μέρες ήταν οι μέρες εκείνες της θλίψεως και προετοιμασίας για να μεταφερθούμε σε άλλες σφαίρες. Σήμερα λοιπόν καταρχήν να πούμε στην αγάπη σας ότι γενιάζεται ο μεγάλος αυτός εορτασμός της Κυριακής. Κάθε Κυριακή δεν πρέπει να παραλείπουμε να είμαστε εδώ. Με τη μέρα 8 λοιπόν από την Ανάσταση του Κυρίου γίνονται αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Και προσέξτε πάρα πολύ καλά, η απουσία του Θωμά, όπως και όλους μας, από την Εκκλησία, όταν γίνεται ανετίος, κοιτάξτε τι ολέθρια αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει, ολιγοπιστία. Τον θυρό λοιπόν και κλεισμένο, δεύτερη παρατήρηση, εισήλθε ο Κύριος. Έτσι θα γίνει αγαπητοί μου και με το σώμα όλων μας. Μετά την Ανάσταση, εάν βέβαια και εφόσον αγιάσουμε όπως ερχόμαστε ακόμα και στην εξώδια ακολουθία όλων μας. Να έρθουμε δηλαδή από το κατοικόνα όπως έρχεται την Εκκλησία μας, στο καθονίωση, με πίστη διέργων ενεργουμένη, από το δυνάμει στο ενεργεία. Σήμερα λοιπόν μας θυμίζει ο Κύριος για να τον μιμηθούμε όπως λέει και ο Απόστολος, «Μιμητέ μου γίνεστε καθά περκαγώ Χριστού», ότι πρέπει να παρασημοχωρηθούμε. Ναι, καλά το ακούσατε. Αλλά όχι από ανθρώπους. Όχι με αυτές τις στιγμιές, τιμές και δόξες. Γιατί λέει ο Κύριος, «Όσοι εμείς δίναστε πιστέψε δόξεν παραλλήλεις λαμβάνοντες και ούτε δόξα του Θεού ζητούντες». Παράσημα λοιπόν στο σώμα μας, παρηγορηθείτε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Σημάδια, αυτά τα στίγματα του Χριστού που λέει ο Απόστολος, είναι ό,τι καλό έχουμε κάνει επί της γης, μέσα στην οικογένειά μας και στην κοινωνία γενικότερα. Και αν έρθουμε και στους μεγάλους Αγίους, όπως ο Άγιος Γεώργιος σήμερα, αυτός όχι μόνο παρασημοφορήθηκε, αλλά έγινε και τροφοδοφόρος. Πώς, ακούστε το. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος για το μεγάλο αυτό Άγιο, αφού μελέτησε όλα τα αρχεία του Αγιώρους, τις μεγάλες εκείνες και μοναδικές βιβλιοθήκες. Αυτός ο έντοτος και θαυμαστός και μέγας μάρτης του Χριστού ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού. Το έτος 296, λίγο πριν έρθει δηλαδή ο Άγιος Κωνσταντίνος και κατάγονταν από τη χώρα των Καπαδοκών. Από γένος λαμπρό και επιφανές και έλαμψε στην τάξη των τριβούνων και όταν έβαινε να μαρτυρήσει ήταν επόμης το αξίωμα. Έπαθος και στρατηλάτης. Και όταν λοιπόν εκείνος ο ασεβής κίνησε διωγμό κατά των χριστιανών, ο μεγάλος αυτός διωγμός του Διοκλητιανού, και προς τα γη βασιλική εξέδωσε όσοι χριστιανοί αρνούνται τον Χριστό να αξιώνονται παρασίμων, όπως είπαμε, βασιλικών τιμών. Ενώ όσοι δεν πείθονται να αρνηθούν, αυτοί να λαμβάνουν και ζημιά, το θάνατο. Τότε ο μέρας Γεώργιος, γι' αυτό το γιορτάζουμε σήμερα, βρέθηκε παρόν και ανακήρυξε τον εαυτό του χριστιανό και στην πλάνη των ειδώλων και την ασθένεια αυτή έλεγξε, επέζοντας μάλιστα όσους πιστεύουν σε αυτά.
Αλλά επειδή ήταν με κολαγίες και με πολλές υποσχέσεις ο τύραννος δεν μπόρεσε να πείσει τον Άγιο ή με φοβερισμούς και απειλές, παρά όλα αυτά τα καταφρόνησε, τούτου χάρη πρώτα τον χτύπησαν στην κοιλιά. Συγγνώμη για αυτά που θα ακούσετε, αλλά είναι αλήθειες. Και στην τηλεόραση θα βλέπετε σίγουρα χειρότερα. Τον χτύπησαν στην κοιλιά με ακόδιο και έτρεξε αίμα πολύ. Φυλάχθηκε όμως απλαδής, γιατί με τη βοήθεια του Θεού γύρισε η αιχμή. Έπειτα τον έδεσαν σε τροχό, με βυγμένα τριγύρω σίδερα κοφτερά, και άφησαν τον τροχό να κυλήσει σε κατηφοριά. Και τούτου χάρη το σώμα του κατακόπηκε. Αλλά πάλι όλου του θαύματος καταστάθηκε υγιές με επιστασία Θείου Αγγέλου. Έτσι παραστάθηκε ο Άγιος τον Διοκλητιανό και τον συγκάθεδρό του Μαγνέντιο, οι οποίοι έτυχε τότε να θυσιάζουν στα είδωλα. Και επειδή φάνηκε σώος και αυλαβής από τέτοια φοβερή βάσανο, για τούτο πολλούς ειδωλολάτρες προσέλκυσε στην πίστη του Χριστού, οι οποίοι βέβαια κατά προσταγή του βασιλέως ευθύς αποκεφαλίστηκαν. Και τότε και η ίδια η βασίλισσα, η σύζυγος του Διοκλητιανού, ονόματι Αλεξάνδρα, προσήλθε στην πίστη του Χριστού και ενώπιον του άντρα της ομολόγησε τον Χριστό Θεό αληθινό. Και πίστεψαν μαζί της και άλλοι πολλοί στον Χριστό, βλέποντας τον γενναίο μάρτυρα να βάλεται στον λάκκο του ασβέστου και να μένει και από αυτόν αυλαβής. Και μετά ταύτα κάρφωσαν τα πόδια του Αγίου με υποδήματα σιδερένια. Και αυτό δεν είναι ψέμα. Σε πολλούς Αγίους έκαναν αυτό το μαρτύριο. Και τον ανάγκαζαν να τρέχει. Και έπειτα τον έδιναν και άσπλασμα με ξερά νεύρα ποδιών. Και ο Μαγνέδιος ζήτησε να κάνει σημείο ο Άγιος, ένα θαύμα. Να αναστήσει ένα νεκρό προ πολλών χρόνων πεθαμένο. Πεθαμένο σε ένα τάφο. Ο οποίος βρέθηκε εκεί μπροστά του. Και ο Άγιος πράγματι προσεκύθηκε πάνω στην πλάκα του τάφου. Και αναστήθηκε ο νεκρός, ο οποίος προσκύνησε τον Άγιο και δόξησε τη θεότητα και τη δύναμη του Χριστού. Αλλά τον ρώτησε και ο βασιλεύς, ποιος είναι και πότε πέθανε. Και εκείνος του απάντησε ότι είναι από εκείνους οι οποίοι είχαν ζήσει πριν τον Χριστό 300 χρόνια και πάνω. Και ότι για την πλάνη που είχε στα είδωλα κατακαίγονταν στο πύρι τόσα χρόνια. Αυτό λοιπόν το θαύμα βλέποντας πολλοί ειδωλολάτρες πίστεψαν στον Χριστό και με μια φωνή δόξαζαν τον Θεό. Αλλά μαζί τους ήταν και ένας Γεωργός, Γλυκέριος το όνομα, του οποίου το νεκρό βόδι είχε αναστήσει ο Άγιος. Και γι' αυτό είχε στερεωθεί στην πίστη του Χριστού από αυτό το θαύμα. Και κατακόπηκε κι αυτός με σπαθιά από τους άπιστους και έλαβε ο αείδημος του μαρτυρίου τον Στέφανο, όπως και άλλοι πολλοί που πίστεψαν στον Χριστό όταν είδαν ότι εισήλθε στον ναό των ειδώλων και πρόσταξε ένα είδωλο να πει, να μιλήσει, γιατί ξέρετε μέσα στα είδωλα κρύβονται οι δαίμονες. Εάν ο Χριστός είναι μόνος Θεός. Και έτσι για τον λόγο αυτό ταράχτηκαν όλα τα είδωλα και έπεσαν στη γη και συντρίφθηκαν. Και οι λατρευτές των δαιμόνων δεν μπορούσαν πλέον να υποφέρουν όλα αυτά, παρά έπιασαν τον Άγιο και τον έφεραν στο βασιλέα ζητώντας ταχαίως να εκδώσει την απόφαση εναντίον του. Και ο βασιλεύς πρόσταξε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος μαζί με τη βασίλισσά του. Και ο Άγιος βέβαια αποκεφαλίστηκε και έγινε τροπεοφόρος και μεγαλομάρτης Άγιος της Εκκλησίας μας και η Αγία αυτή Αλεξάνδρα προσευχήθηκε και παρέδωσε την ίδια στιγμή την ψυχή της στα χέρια του Θεού. Επόμεσα στο διατάφτα. Ο Άγιος λοιπόν Γεώργιος σήμερα ανακηρύχθηκε τροπεοφόρος, συνέχεια τον εξάλληγμα. Ακούτε και από την ιερόντισσα εδώ πέρα την Ευλαβεστράτη συνέχεια την Ευκαρία. Επειδή όμως αγαπητοί μου θέλω να ανησυχήσετε λίγο πριν φύγετε από εδώ, τίμηση της Αγίου δεν είναι μόνο να πούμε, είναι μίμηση του Αγίου, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Και καλό είναι να ξεκινήσουμε, δεν μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε τέτοιου είδους θαύματα και μαρτύρια να υπομένουμε, τουλάχιστον να έχουμε τη μετάνοια. Τη μετάνοια του Πέτρου και του Παύλου, αρχίζοντας με μια καλή εξομολόγηση των αμαρτιών. Γιατί μας θύμισε πάλι το Ευαγγέλιο σήμερα, αν την αναφείτε, αφίεται αυτής. Καλή Ανάσταση και ευλογημένη λοιπόν, αλλά και ανάληψη, γιατί Χριστός Ανέστη.